Χωρί δική του στέγη, εξακολουθούν να είναι οι μαθητέ του 4ου Γενικού Λυκειού Ξάντη, αφού μπορεί να έχει βρεθεί το οικόπεδο για την ανέγκριση νέου σχολικού κτηρίου. Αλλά το όλο θέμα έχει παγώσει. Με την τελευταία δήλωση τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να είναι πώ βρίσκεται σε αναζήτηση χρημάτων ώστε να εκπονηθεί σχετική μελέτη. Παρόλο που αρχικά υπήρχε η δέσμευση για εκπόνησή τη από του μηχανικού τη ίδια τη υπηρεσία. Είχαμε διακόψει τον αριθμό των διαμαρτυριών μα για περίπου 1,5 χρόνο κατόπιν τη παραχώρηση από το Δήμαρχο ε, του Οικοπαίδου, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, ε, δεν έχει κινηθεί απολύτως τίποτα και... Τη... Χρονιά αυτή που είμαστε σε συνεχείς οχλήσεις δικές μου με αντιπροσωπεία συναδέλφων που συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος έδειξε μια πάρα πολύ καλή θέληση και διάθεση στο να λυθεί το πρόβλημα. Ανατέθηκε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου όπου φτάσαμε σε αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση μετά τη διαβεβαίωση ότι ψάχνουμε χρήματα για να αναθέσουμε τις μελέτες ενώ είχαμε την υπόσχεση ότι οι μελέτες θα εκπονηθούν από τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι αισθανόμαστε για άλλη μια φορά προδομένοι, αισθανόμαστε ότι εισπράττουμε ένα αντίτιμο που δεν μας αξίζει και θεωρώ ότι τελικά πρέπει με κάποιο τρόπο να αναδειχθεί αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, Γυμνάσιο και Λύκειο εξακολουθούν να συστεγάζονται με ό,τι συνήθειε και δυσκολίε μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Το σχολείο είναι διαιρεμένο στα δύο. Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία βρίσκονται στο απέναντι κτίριο του ΕΠΑΛ. Υπάρχει κίνδυνο κατά τη μετάβαση των μαθητών όταν μεταβαίνουν για να κάνουν εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστήμων. Ε, μετά, εάν δείτε τα, τις κτηριακές μας εγκαταστάσεις, θα δείτε ας πούμε ότι τέσσερες έθουσες είναι στα προκάτ. Φανταστείτε λοιπόν ε, μαθητές να κάνουν μάθημα με μείον 7 έξω όπως είχαμε ε, τον περασμένο χειμώνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά ε, πρώτα απ' όλα αισθάνονται ότι είναι όντως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το μόνο λοιπόν που ζητούν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ο Γενικού Λυκειού Ξάνθης είναι η υλοποίηση των υποσχέσεων του Δημάρχου Ξάνθης, να εκπονηθούν δηλαδή οι μελέτες ώστε το έργο της ανέγερσης νέου σχολικού κτηρίου να μπορέσει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.